έτσι. Φοράω ένα πρόχειρο μακιγιάζ, έχω βάλει ένα πρόχειρο σκουλαρίκι και έχω βάλει και ένα λιγλιζέ, γιατί είμαι και πολύ ντίβα και κυκλοφορώ έτσι μέσα στο σπίτι. Και έρχεται ο φίλος μου, με κοιτάει και μου λέει: γιατί? Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε τα top αγαπημένα προϊόντα που πέφτουν. Πέρυσι το καλοκαίρι έχουμε φθινόπωρα και ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει γιατί έχει τη ζεστούλα του, αλλά τουλάχιστον σε θέμα μηνός έχουμε μπει επισήμως στο φθινόπωρο, οπότε σκέφτηκα να σας κάνω ένα συλλογικό βίντεο σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούσα όλο το καλοκαίρι ασταμάτητα, τα οποία με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπη, και όταν θέλω να κάνω ένα μακιγιάζ το οποίο ξέρω ότι θα κρατήσει και ότι θα είναι εκεί που πρέπει να είναι, χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, έχει απόλυτη γκάμα των πραγμάτων, δεν είναι μόνο δηλαδή μακιγιάζ, έχω και κάποια προϊόντα τα οποία είναι περιποίησης κτλ. Οπότε θα τα πάρω με τη σειρά για να δείτε κι εσείς τι ξεχώρισα φέτος το καλοκαίρι από τις αγορές και τις δοκιμές που έχω κάνει. Θα τα πάρω με τη σειρά που τα χρησιμοποιώ και θα ξεκινήσω με μια σειρά περιποίησης η οποία περιέχει κρέμα νυχτός, κρέμα ημέρας και κρέμα για τα μάτια που είναι και για νύχτα και για βράδυ δύο ξεχωριστά. Και τι εννοώ? Αρχικά να σας πω ότι είναι από την εταιρεία Avon και είναι αυτά που χρησιμοποιούσα όλο το καλοκαίρι, πρωί, βράδυ, ασταμάτητα, και η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή βελτίωση στο πρόσωπό μου και στον τρόπο που στέκεται το μακιγιάζ με τα γενέστερα. Η σειρά είναι από την Enew και είναι κάπως έτσι οι συσκευασίες. Έχουμε την κρέμα για τα μάτια, η οποία μέσα είναι κάπως έτσι, από ό,τι βλέπετε είναι χιλιοφορεμένη. Είναι για τη νύχτα και για το βράδυ, για τη νύχτα και για το βράδυ. Είναι για το πρωί και για το βράδυ αντίστοιχα. Και αυτό που κάνει πραγματικά είναι να ανακουφίζει πάρα πολύ την περιοχή κάτω από τα μάτια και μου έχει μειώσει αρκετά τις λεπτές γραμμές. Όχι εννοείται πως έχει κάνει θαύματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν λίγο θαμπώσει τέλος πάντων τα αποτελέσματα. Και στη συνέχεια, πολύ γρήγορα να σας αναφέρω για αυτές τις δύο, είναι νύχτας και μέρας αντίστοιχα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι αρκετά ενυδατικές και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ, συνεχίζω να τις χρησιμοποιώ, ήταν αυτές πραγματικά που χρησιμοποιούσα όλο μου όλο το καλοκαίρι και φυσικά συνεχίζω. Περνάω σε ένα προϊόν που πραγματικά πρέπει να το ξαναπάρω οπωσδήποτε. Αναφέρομαι στο Micellar από την Mediterranean Nostrum, σας το είχα κάνει και giveaway το συγκεκριμένο μαζί με άλλα προϊόντα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δείτε πού έχει φτάσει. Όλο το καλοκαίρι, 3 μήνες, αυτό εδώ πέρα το πράγμα μου καθάρισε το πρόσωπο κάθε μα κάθε μέρα. Με δίσκους δε μακιγιάζ φυσικά, έχω τους μεγάλους, δεν χρησιμοποιώ μικρούς. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Θέλεις πολύ λίγη ποσότητα, αφαιρεί ρήπους, μακιγιάζ τα πάντα και δεν τσουζεί μάτια. Αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση στο πρόσωπο. Είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό προϊόν. Είναι ελληνική εταιρεία. Σούπερ. Θα συνεχίσω με τα προϊόντα τα οποία έχουν σώσει τα μαλλιά μου και νιώθω πραγματικά ευγνώμων που έχω αυτά τα προϊόντα. Αναφέρομαι σε 2 λαδάκια. Το πρώτο φυσικά δεν θα σας εκπλήσει, το έχω αναφέρει άπειρες φορές. Είναι το λάδι καρύδας. Είναι ψυχρής έκθλιψης και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, γιατί πραγματικά το έχω χιλιοφορέσει. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Το λάδι καρύδας είναι νομίζω ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε στα μαλλιά σας. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να επανορθώνει την τρίχα. Δεν την μαλακώνει απλά, την επανορθώνει. Εμένα τα μαλλιά μου τώρα, ειδικά με το δεκαπάς, προφανώς και έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Θέλω να σας πω ότι χωρίς αυτό το λαδάκι, ό,τι και να έπαιρνα, πιστεύω τουλάχιστον από το εμπόριο, δεν θα έκανε τόσο καλό. Θα περάσω λοιπόν τώρα και στο δεύτερο λαδάκι, το οποίο επίσης το έχω αναφέρει σε αρκετά μου βίντεο. Αναφέρομαι στο λάδι Ταΐτι από την εταιρεία Heipoa, το οποίο γενικά σαν προϊόν δεν είναι και πολύ φθηνό. Παίρνει ένα μπουκαλάκι το οποίο έχει μέσα 100 ml και κάνει 13 ευρώ. 12-13, μπορείτε να το βρείτε και 11. Το παίρνετε από τα φαρμακεία, υποθέτω, δηλαδή εγώ εκεί το βρήκα. Το οποίο, εντάξει, τι να σας πω τώρα. Άμα υπάρχει ένα δεύτερο προϊόν το οποίο μπορείτε όντως να βάλετε στα μαλλιά σας και στο σώμα σας και να νιώσετε πραγματικά την υδάτωση στο full, είναι πιστεύω μέσα σε αυτά τα προϊόντα και αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, μυρίζει καταπληκτικά. Το συγκεκριμένο το έχω διαλέξει με μυρωδιά καρύδας. Έχει μέσα ούτως ή άλλως λάδι καρύδας, αλλά το λάδι καρύδας δεν μυρίζει καρύδα στην πραγματικότητα. Αυτό έχει μέσα και άρωμα λοιπόν καρύδας. Είναι καταπληκτικό, το βάζω και αυτό στα μαλλιά μου. Φυσικά το μαλλί μου μυρίζει καταπληκτικά, άρωμα καρύδας, είναι ό,τι καλύτερο. Και με την ευκαιρία λοιπόν, επειδή σας είχα πει ότι
θα σας κάνω ένα βίντεο review για το συγκεκριμένο. Αποφάσισα να μην κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για αυτό το προϊόν, γιατί σας έχω πει πολλά πράγματα εν καιρό για το συγκεκριμένο. Το μόνο όμως που θα κάνω είναι να σας πω ότι θα έχουμε διαγωνισμό και σε αυτό το βίντεο, διότι εγώ είναι να μην πάρω φόρα. Οπότε ναι, το δικό σας είναι στο δρόμο, το έχω παραγγείλει ήδη. Θα σας δείξω τώρα το δικό μου, άμα μου επιτρέπετε. Μια τυχερή λοιπόν από εσάς θα πάρει αυτό το προϊόν, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα των ταλαιπωρημένων σας μαλλιών, όπως επίσης μπορείτε φυσικά να το χρησιμοποιήσετε και στο σώμα σας. Ένα είναι αυτό και δεύτερο ότι έχει και προστασία SPF, νομίζω γύρω στο 10, επειδή γενικά αυτά τα φυσικά λάδια έχουν, οπότε είναι και μια καλή σχετικά προστασία για τον ήλιο. Οπότε ναι, δεν θα πω όρους συμμετοχής, ανοίξτε το κουτάκι πληροφορία να δείτε τις όρες συμμετοχής και μια τυχερή από εσάς θα έχει αυτό το προϊόν σε λίγο καιρό από τώρα. Και εφόσον θα παίρνω με τη σειρά, θα περάσω σε foundation. Γενικά φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, έχω αγοράσει αρκετά foundation. Έχω μια τρέλα γενικά με τα foundation. Τώρα, έχω αρκετά αγαπημένα. Όμως, αν έπρεπε να διαλέξω και να αποφασίσω ποια ήταν αυτά τα οποία κατευθείαν τα διάλεγα για να βαφτώσω σε καθημερινή βάση, είναι δύο λοιπόν αυτά τα προϊόντα, τα οποία όντως τα έχω όλο το καλοκαίρι και τα χρησιμοποιώ. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Wet n Wild, φυσικά το Photo Focus. Έχει μια σχετικά δυσάρεστη μυρωδιά, μπορώ να πω, για τους περισσότερους, από ό,τι με έχετε ενημερώσει και εσείς. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει. Είναι μέτριας κάλυψης, αλλά χτίζεται πανεύκολα. Είναι αρκετά λεπτόρευστο, όμως αφήνει ένα φίλτρο στο πρόσωπο που πραγματικά νομίζω δεν μπορεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει άλλο foundation που να κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχω κοιμηθεί 15.000 ώρες, σαν να έχω πιει 100.000 βιταμίνες, να έχω κάνει σεξ, να έχω πάει κάπου πολύ όμορφα. Γενικά να έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία η μέρα μου και να είμαι τσίτα. Στη συνέχεια θα μιλήσω για ένα συμπληρωματικό foundation και όχι τόσο η βάση μου αυτή καθ' αυτή. Θα μιλήσω λοιπόν για το Genius από την W7. Το συγκεκριμένο foundation δεν είναι αυτό που θα το βάλεις και θα σου δώσει την κάλυψη. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ελαφρύ και πάρα πολύ λεπτόρευστο. Δεν είναι καλλιπτικό, αντιθέτως όμως αυτό που κάνει είναι να αφήνει μια πολύ ωραία λεπτή ενυδατική στρώση στο πρόσωπο. Και άμα εσύ έχεις, ας πούμε, ένα foundation το οποίο είναι αρκετά matte και δεν θέλεις να μείνει πολύ cakey, όπως επίσης αν θέλεις ένα γενικά να δώσεις ένα πιο flawless αποτέλεσμα στο μακιγιά σου, είναι αυτό το οποίο θα πιάσει τα χέρια σου και θα σου κάνει τη δουλειά. Οπότε ναι, δεν έχει κάλυψη, εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ ποτέ από μόνο του, αλλά το χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε φορά που πάω να πιάσω ένα matte foundation και ξέρω ότι δεν θα μου αρέσει τελικά το αποτέλεσμα γιατί έχω ξηρή επιδερμίδα. Βάζω από πάνω αυτό, ξέρω ότι θα είναι το πρόσωπό μου ενυδατωμένο και θα έχει αυτή τη φυσική λάμψη που βλέπετε αυτή τη στιγμή, διότι ναι, φυσικά το έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα. Το επόμενο προϊόν, Χριστέ μου, νομίζω ότι πρέπει να με πληρώνει η Κατρίς για πόσες φορές το έχω δείξει. Μιλάω φυσικά για το Liquid Camouflage από την Κατρίς. Είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα όλων των εποχών, θα έλεγα. Δηλαδή, τολμάω, ναι, και το δηλώνω, δεν έχω δοκιμάσει ξανά τόσο ωραίο προϊόν. Είναι καλλιπτικό. Είναι ενυδατικό, είναι αδιάβροχο, απλώνεται πανεύκολα, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Με αφήνει έγκυο, με πάει βόλτα, μου αγοράζει αμάξια, τι να σου πω παιδιά. Είναι καταπληκτικό προϊόν, πραγματικά 10 στα 10. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σ' αγαπώ. Μπορείς να μην τελειώσεις ποτέ. Αυτό σου ζητάω μόνο. Το επόμενο προϊόν θα το βάλω ως το αγαπημένο μου όλων των καλοκαιρινών μηνών. Όλων των φθινοπορεινών μηνών που θα ακολουθήσουν, των χειμερινών, για τα επόμενα τουλάχιστον 35 χρόνια, τα οποία πιστεύω θα ζω και θα βάφομαι. Είναι ένα αρκετά φθηνό προϊόν και έχει μια εξαιρετικά καλή απόδοση. Αναφέρομαι στην πούδρα σε ελεύθερη μορφή από την Catrice. Ονομάζεται Nude Illusion Loose Powder, η οποία... Τι να σας πω. Μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Θα προσπαθήσω. Τα συγκεκριμένα λοιπόν πραγματάκι το θαυματουργό είναι στην κατοχή μου περίπου 2-3 εβδομάδες και το χρησιμοποιώ ασταμάτητα. Έχω βάλει στην άκρη όλες μου τις πούδρες, τις οποίες ως τώρα βαφόμουν και σετάριζα το πρόσωπο, διότι μόλις είδα τι κάνει συγκεκριμένη, κατάλαβα τελικά ότι οι άλλες δεν ήταν και τόσο αντάξιες. Μπορώ ίσως να τη συγκρίνω με την πούδρα της Essence, που είναι σε compact μορφή όμως, αλλά αυτή επειδή είναι loose powder μου κάνει λίγο καλύτερη δουλειά. Δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, αφήνει ένα πάρα πολύ βελούδινο αποτέλεσμα, δηλαδή μόλις βάλεις και σετάρεις στο πρόσωπο κατευθείαν θα δεις και βάζει ένα φίλτρο, ακόμα και λίγες γραμμούλες να έχεις από το concealer, γιατί κακά τα ψέματα όλοι έχουμε γραμμούλες, ξαφνικά τις καμουφλάρει με κάποιο τρόπο. Παιδιά, τι
Τι ζητάει μια γυναίκα? Κάτι τέτοιο ζητάει. Εάν θα μπορούσα να ξεχωρίσω ένα προϊόν το οποίο έπιανα συνέχεια για να μπορέσω να κάνω τα κοψίματά μου και να χρησιμοποιήσω για το ρούζ, θα πήγαινα σε αυτήν εδώ την παλέτα. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή η παλέτα, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή η εταιρεία. Ακόμη μάλλον. Είναι χιλιοφορεμένη, δυστυχώς μου έχει σπάσει το highlighter το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν είναι σήμερη, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία παστέλ μπανανή απόχρωση και είναι τρομερή άμα θέλεις να κάνεις το κόψιμο εδώ κάτω από το κόψιμο για να το κάνεις λίγο πιο ακριβίας. Τέλος πάντων, ο λόγος που έσπασε ήταν καθαρά από δική μου βλακεία, όπως επίσης είναι η παλέτα που είναι η πιο ελαφριά που έχω και συνήθως τα χρησιμοποιώ για να κάνω αυτή την κίνηση, το βάζω στο setting spray, οπότε καλά να πάθω. Τέλος πάντων, οι αποχρώσεις που έχει σχετικά με το bronzer και το contour είναι ιδανικές πιστεύω για τις δικές μου, τη δική μου επιδερμίδα. Επειδή η επιδερμίδα μου είναι λευκή αλλά έχει ροζ υποτόνους, η αλήθεια είναι ότι δεν με βολεύουν ιδιαίτερα τα θερμά χρώματα όσον αφορά το contouring και το bronzer. Οπότε αυτά τα φέρνουν και τα δύο αρκετά ψυχρά χρώματα και μου κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τώρα έχω αρκετό έντονο φως στο δωμάτιο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να καταλάβετε πόσο φυσικά όμορφο είναι διαμορφωμένο το πρόσωπο. Δεν είμαι ψωνάρα, για το μακιγιάζ μιλάω. Λοιπόν, ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρούζ, το οποίο πραγματικά είναι τόσο όσο. Βάφομαι, αν όχι 7 στα 7 την εβδομάδα, 5 στα 7 τουλάχιστον, γιατί έχω και άλλα τα οποία μου αρέσουν, οπότε είναι πραγματικά καταπληκτικό προϊόν, το αγαπώ. Και αυτό. Τώρα, άμα σκεφτώ ποιο highlighter φορούσα όλο το καλοκαίρι και κάθε φορά που το φορούσα, όλο και κάποιος θα μου έλεγε τι ωραία που είσαι βαμμένη και πιστεύω ότι αυτή η λάμψη ήταν που το έδινε έτσι ένα μπαμ, γιατί γενικά δεν βάφομαι πάρα πολύ έντονα σε καθημερινή μου βάση. Και είναι και αυτό που χρησιμοποιώ σήμερα στο πρόσωπο. Δεν είναι καν highlighter. Είναι σκιά. Είναι από την Essence το The Metals. Το οποίο δεν έχει πλέον γράμματα, διότι είναι αυτό που συνέχεια πιάνω στα χέρια μου. Έχει μια καταπληκτική λευκό του πάγου απόχρωση, η οποία πραγματικά είναι όνειρο. Φωτίζει πάρα πολύ και αφήνει ένα αποτέλεσμα πουδρένιο, βελούδινο, αλλά παράλληλα σε παραπέμπει λίγο και σε κρεμώδες. Πραγματικά το αγαπώ, είναι από τα προϊόντα τα οποία κάνουν 2 ευρώ. Όνειρο. Όνειρο. Και φτάνουμε στο τέλος, θα μιλήσω για κραγιόν και αυτά που ξεχώρισα όλο το καλοκαίρι και τα φόρησα συνεχόμενα και είναι και από αυτά που χρησιμοποιώ γενικά, είναι από την εταιρεία Golden Rose τα Long Stay Liquid Matte Lipstick. Έχω 4 αποχρώσεις διότι συνέχεια προκύπτουν καινούργιες αγορές και δεν έχω πάρει κι άλλα, αλλά θέλω να πάω κυριολεκτικά μια μέρα και να πάρω όλες τις αποχρώσεις που μου λείπουν. Είναι 2 nude αποχρώσεις και 2 λίγο πιο έντονες. Αυτό που χρησιμοποιώ σήμερα είναι αυτό εδώ πέρα, το νούμερο 10. Και έχω βάλει λίγο και από αυτό στο κέντρο, οπότε φαίνεται λίγο πιο nude. Τι έχω να πω για αυτά? Είναι πάρα πολύ έντονα σε απόδοση. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο συμπαθέστατο βουρτσάκι, το οποίο είναι αρκετά πρακτικό για να κάνεις το περίγραμμα κιόλας, άμα δεν το έχεις κάνει ήδη με μολύβι. Έχει αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι μετά από λίγη ώρα αρχίζει και σπάει. Και θα μου πεις γιατί είναι τα αγαπημένο σου κοπελιά όλο του καλοκαιριού άμα σπάει, δηλαδή τι? Και θα σας πω, εγώ προσωπικά μόλις είδα ότι αρχίζει και σπάει, συνειδητοποίησα ότι πρέπει ίσως να σετάρω τα χείλια μου πριν το φορέσω με ένα λιποζάν, με ένα λιμπάλ, με ένα οτιδήποτε τέλος πάντων. Άμα κάνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή βάλετε λίγη στρώση ενυδάτωση από κάτω και περάσετε από πάνω αυτό, σας εγγυώμαι ότι δεν θα σπάσει. Τουλάχιστον σε μένα δεν σπάει και τα χείλια μου είναι όλη την ώρα ξηρά, όλη την ώρα βγάζουν πέτσες. Συγγνώμη, είναι βιαστικό, αλλά είναι αλήθεια. Γενικά με τα χείλια μου δεν έχω από μωρό, δεν έχω καθόλου καλής ποιότητας χείλια μου, σκάνε συνέχεια. Και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι για τη τιμή τους είναι σούπερ, είναι πραγματικά πολύ καλά προϊόντα, είναι οικονομικά. Αυτό. Τελειώσαμε, βρε παιδιά. Πολλά νομίζω είπα. Μίλησα πάρα πολύ. Έχω διψάσει, έχω υδρώσει. Τέλος πάντων, όλα για καλό. Λοιπόν, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βιντεάκι. Θέλω πάρα μα πάρα πολύ να μάθω τα δικά σας αγαπημένα για το καλοκαίρι που μας πέρασε τέλος πάντων. Μην ξεχάσετε να ανοίξετε το κουτί πληροφοριών για τα δωράκια που σας είπα. Αυτό εδώ πέρα το προϊόν θα με ευχαριστούν τα μαλλιά σας και το δέρμα σας, μόλις το πάρετε στα χέρια σας. Και αυτό.
αυτά λοιπόν θα το κλείσω κάπου εδώ το βίντεο. Ελπίζω να περνάτε τέλεια μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ. Μουα!